Ναι. Τάμι. Ξανά, δηλούμαστε. Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ πάρα για την άσε, αλλά μπέζω σίγουρα. Πολλά καλά. Μάλιστα. Γίνεται ρε παιδιά εγώ, 40 χρόνων άνθρωπος και να θέλω αισθητικό μια φορά το μήνα για τα φρύθια μου. Έγινε σχεδόν το πράγμα. Και γιατί, διότι έβαλα φωτογραφία στο Facebook και ακούστε comments. Μαλακά, φρύθια ξαμαγιά. Μονόδρομος, απαγορεύεται να περάσετε. Ρε μαν, αν τρέπεσαι να κυκλοφορείς έτσι, έγινε και μένωση παραλυμνίων για με. Ο Λαν κατεβάζεις ολόκληρη μπάλα για να τρώνει κατσέλες. Τώρα να έρθουμε και όμως με το τράχτο να οργώσουμε. Έβελε, έγινε και μια κινητή ταπέλα του Μακδόναλτς. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Καλά, πολλά καλά. Σε να συναφέρουμε λίγο τώρα, είναι τη στάνα κόμμετια όσο που είναι μου ίσκεται. Ούλα. Μπράβο, ναι. Αρέσκει που κάνεις τα βίντεο με τη φελάντα σένα. Ναι ρε βέβαια, ναι. Αγάπη μεγάλη. Ναι, μεγάλη αγάπη. Δεν ξέρω. Λόγω του ότι γεννήθηκα και Αγγλία μπορεί... Γεννήθηκες Αγγλία. Γεννήθηκα Αγγλία, ρε φίλε. Και ήρθαμε εκεί πρώτα το 80, ήμουν 2 χρονών φουλαλής. Έκανα το στρατό, είμαι μεγάλος εκεί, πρώτα πήγα σχολείο, ξέρω εγώ. Έκανα το στρατό μου και πήγα ύστερα Αγγλία το 98. Πήγες σπουδές, ναι, που πήγες. Όχι, πήγα για δουλειά, ρε φίλε. Απευθείας για δουλειά. Fish and chips, γύρους, ό,τι κάνουν οι Κυπρέοι στην Αγγλία. Ναι. Ωραίο φαΐ, έτρωες όλη μέρα. Φίλε Παναγία. Fish and chips. Μόλις επειδή γίνει η πάτερ, ο χυλός. Ναι. Υποτίθεται πρέπει να βγάλεις και βάλεις το ψάρι σου, βάλεις τα σόγια, ξέρω. Τίποτε, με έφκαλα με δίποτα πώς το έβαλα, βάλα μέσα. Ναι, τα ένα μπουζιόν, έτσι όπως το έκανε όγκα, θα έχει προσβολίας πέντε, έτσι. Πάρει, κάτω κάνει εκεί προσβολίες. Ναι, κάτω κάνει εκεί προσβολίες και πατάτες και χάρη, αλλά πολλά ωραία, ήταν πολλά ωραία. Σιγά σιγά κόψε ένα κόνο μωρέ που μπαλί. Διατηρήθηκε δηλαδή. Ναι, ναι. Κύπρο μόνο γύρω στο. Ναι. Να σου πω, ήρθα Κύπρο, εσύ τώρα, σε όποιο χρόνια, ένα φανά φύζει τσίπσκο. Είναι το παιδί μου, 20 χρόνια Αγγλία, τώρα σουβλάκια. Ως του σουβλάκια, γύρω, τα σάντουιτς μας, παιδιμίσα πολλά σάντουιτς μας. Πολλά. Περίμενε, τις και χρόνια της Κύπρο. Ναι. Γιατί δούλευκε. Δίστο. Δεν κάθαρο. Ναι. Δούλευκες και έρθες τρεις και χρόνια σου. Ναι. Φίλε, ήρθα πίσω διότι βασικά χρειάζομαι μια αλλαγή. Η δουλειά που κάναμε 6 μέρες την εβδομάδα που πρωί στην νύχτα, δεν είχα ώρα τίποτε. Λαλό, έτσι ήρθαν και οι δουλειές μου δεύκες. Ήβρα κάποια άτομα που μπορέσαν να βάλω στο μαχαζί μου, να τους έχω εμπιστοσύνη και ξέρω, αλλά αν μένει αυτό τώρα Κύπρο, δεν θα έρθω ποτέ μου. Nice. Και ήμουν και φάση, είμαι και ελεύθερος, ξέρω αν έχω παιδιά, αξίζει, άμα είχε και πελούθια, δύσκολο. Ακριβώς, και έτσι ήταν εύκολο για μένα, αλλά αν μένει αυτό τώρα, θα έρθω ποτέ μου. Και ήρθα τώρα. Ξεκίνησα stand-up comedy. Όχι, το παράγοντο, όχι, γιατί ο κάνουμε θωρό τα βίντεο. Ακούει με την κοπελά κάποτε για θωρό βίντεο και γενόμενο. Δεν μπορούμε να μιλάτε. Ναι. Τι να έχουμε τις κάποτε. Πάει καλά. Έτσι πράγμα. Αρισκεί ο ρε. Για μένα είναι όμως το κομπλιμέντσο να σπέντα μου πει κάποιος του την κουβέντα πίσω. Μα είναι εμάς. Τι είναι. Βγαίνε στα μπράντο. Πάει καλά και το. Α, ον τούτο. Αν τούτο ρε. Έγινα πολύ πανικό. Ναι, πολύ πανικό. Ναι. Ξέρεις που δεν το καταλάβαμε, πέντε η πρώτη καραντινά που πήγαινε λίγο καιρό, ξέρω, δεν έχουν κανένα, αφού εμείς καμόνο μου στο διαμέρισμα ο παπάς μου και η μαρά μου είπαμε να πάμε μείνω μαζί τους αλλά φτάσα και έπισαμε στο διαμέρισμα μου και ξέρεις την αρχή, δεν διαφοράζουν, λαλείς, δεν πάρε τώρα από εκεί και μπορώ να τους κολλήσω λίγο, ξέρω, ξέρεις, ακριβώς έμειναμε στο διαμέρισμα μου. Μίλουν τους άλλους, μίλουν με το video call και ξέρω, δεν φορές κανένα. Θα ξέρω την πρώτη μέρα που βγήκα έξω, παρπατούν στη Φινικού, στη Λάρνακ. Και όπως παρπατούν κάθε 30 δευτερόλεπτα,
Παγγελέ! Ρε σε αυτό, για παγγελέ! Έτσι λίγο, αλλά δεν μου είναι σκυρά. Δεν το συνειδητοποίησα μας πριν το διακέψα άλλους αν το. Τα ωραία φάση, άρεσε μου μόνο. Ήταν αυτά τα που έχεις που πριν. Που πολλά πιο πριν. Ναι, άρα πιο δική κουέντα. Άρα πιο δική κουέντα. Εντάξει, δεν το έφαγα με δικαιώσεις το κάνουν εγώ. Και το έκανα να το πας στην πελάρα μας. Άμα δεν βρέθουμε τους παρέσεις σου και λάλες τότε, θα ήταν η ώρα της πελάρας που είναι. Δεν μου είδε, Ευαγγελέ, έτσι. Έτσι έμεινε, ας πέντε, που κοντζερό μου μητσί, ας πέντε, που το λαλώ. Αλλά έτσι αποφάσισα να τα κέφω τα βίντεο μου, όταν την κουέντα, ας πέντε. Όχι, μου λόγει, μου λόγει, έμαθαν τώρα, ξεκινήν το στον υπογραφή σου πλέον. Υπογραφή, ναι, μπράβο. Και να αν μην πιάσεις την προσοχή του άλλου μέσα σε 3-4 ευτερόλεπτα, έφυγες. Πραγματικά. Εν έτσι, καταλάβεις. Ακριβώς. Τα πρώτα 2 ευτερόλεπτα σημαντικά. Πολλά σημαντικά. Και έτσι πήγαινε δίκιο χαρακτήρα μου το νούμιο. Δεν είπα εγγελά, αλλά το άλλο ας πέντε στη αρκή το βίντεο μου. Ήδη από όλα το ανέκδοτα. Αρέσει και μου να αρκεύκω έτσι. Πήγε πάλι, σαν να γιώ ελαλείς. Ωρα, αγαπώ για να μπελάρα, ας πέντε. Έτσι φάζει. Είναι το TikTok, ας πέντε, ξέρεις, είτε ήταν να γίνεται πράγμα ή ξεκινήσει έτσι αχάζει το... Να σου πω, ήρθα Κύπρο, το 2020, μπράβο ναι, sorry, 2019, τον Απρίλη, Μάη, τέλος του Μάη, άρχεψα stand-up comedy. Να κάνω stand-up comedy, σιγά σιγά, έκανα 10 λεπτά, ξέρεις έτσι η φάση, ώστε να μάθεις να μου το πράγμα, ας πούμε. Έκανα και λίγο Αγγλία, είναι η αλήθεια. Έκανα και έτσι ένα χρόνο Αγγλία, αλλά λόγω της δουλειάς μου δεν είχα ώρα να γράψω, δεν είχα ώρα να βγω έξω να τα δοκιμάσω το υλικό μου και ξέρω. Αλλά ξέρα πάνω κάτω είναι τα λόγια να γράφεις για stand-up comedy. Άκεψα έτσι λίγο stand-up comedy, ύστερα έρχεται ο κορονοϊός. Με τον κορονοϊό λάβει και γίνεις και να κάτσεις εσώ και να μην κάνεις τίποτε. Αν είσαι παραγωγικό, να κάτσεις να τρώσεις να πίνεις και να μην κάνεις τίποτε. Ακριβώς, να μην κάνεις τίποτε. Και ξέρεις, αν είσαι κλειωμένος εσώ, νομίζεις ότι έχεις ώρα να γράψεις, αλλά δεν έχεις έμπνευση. Ξέρεις, είσαι κλειωμένος όργο, παρέ, η ψυχολογία σου χαμηλή, δεν έχεις ώρα να γράψεις. Λάρω να μου το στάνω το TikTok, ας πέντε, και ας πούμε αλήθεια είναι το καλύτερο πράγμα που κάνω. Με την έννοια ότι ήμουν και παραγωγικός. Και δοκίμασα κυρία και άλλα πράγματα, γιατί ήταν τα μικρά τα σκετσάκια που κάνουμε. Θέλω να σου πω, ναι. Αρέσκουν μου πάρα πολλά. Τι κάνεις ωραία πράγματα, είναι και να πλακαβάλεις, τίνεσαι, κάνεις. Ναι ρε φίλε. Που λείπει και θυμίζει μου λένε το υφάζει το αμάρ που εντείνουν να ρεάνουν τα σκετσάκια. Αμάρ αρέσκαν μου πάρα πολλά. Τούν τη φάση αρέσκουν πάρα πολλά. Και ο πανίκο που κάνουμε, γράφουμε συνέχεια διαφορετικά σενάρια, κάνουμε δικά του, κάνουμε δικά μου. Αρέσει και πολλά το πράγμα. Είναι ωραία. Λείπει, δηλαδή, ας πρέπει να σκεφτώ το Ράδιο Μαρβίλα που κάνουν εκείνη σκετσάκια, ας πούμε, και κάνουν έτσι ιστορίες. Μπράβο, ναι. Και είναι ωραίο ότι ήταν που τα μάτια, όντως, ξέρεις, είναι απλά ότι είναι αστεία. Δεν δημιουργούν κάθε σε ξέρεις. Νομίζει κάποιος ότι απλά ξυπνήσεις εσύ, κάτι του γίνεται. Ναι, έτσι που νομίζει είναι περίοδο. Και ας σου πω έτσι παράδειγμα. Ξέρω, ένας παρέα μου ήθελε να πάω στη δουλειά του να κάνω ένα βίντεο σαν τη διαφήμιση και κάνει έτσι. Έλα από εκεί όλα να σαλαβατάς κάνα λεπτό και βάλουμε ένα στο διαδίκτυο. Και έτσι, ασαλαβατά όλα λεπτό. Είναι και σαλαβάτημα που κάνεις. Να κάτσε να το σκεφτεί να κορέκω μου παρέ. Και άμα είναι να σου πω, άμα είναι να... Ο άλλος νομίζει ότι άμα είναι να... Το stand-up comedy, ας πούμε, να φκείς, να λύσεις πελάρες, ξέρω, να λύσεις, είναι και έτσι. Άμα να φκείς, να πεις πελάρες, ο άλλος πράγει να λάσει 30 ευτερόλεπτα, ένα λεπτό. Αλλά ύστερα να πει, να συναρτησίες του, έχουμε να δει τώρα, εντάξει, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Μπορείς να δίνεις πλάνο. Ναι, ενώ πρέπει να είσαι πλάνο, ας πούμε. Σαν πόψερα, να πάω στην Αγία Βαρβάρα να κάνω το show μου. Το show μου είναι μίνιμουμ μια ώρα, ας πούμε. Με σκελετό, έχεις το σκελετό σου, εντάξει, φεύγεις λίγο από το σκελετό, ας πούμε. Ναι, αναλόγω και φαντάζομαι. Άκρισε το ακροατήριο, ξέρω. Αλλά πάλι, πρέπει να έχεις ένα σκελετό, να γίνεις και να λύσεις... Ναι, να πάρεις το φλουδέγιο, αν ξέρω ότι... Μα οτιδήποτε έχει πρόβλημα. Μα είδατε κάτι φωτογραφίες που βάλες, ότι 20 γόντες σαν... Για τις σημειώσεις, ναι, διότι κάναμε το stand-up comedy τελευταίο που έκανα ήταν πριν, ήταν τον Οκτώβρη στη Λευκοσία μαζί με την ομάδα, είμαστε 4 άτομα υπό ομάδα του Cyprus Comedy Central. Μάλιστα. Που λαλείς.
Και κάνουμε με την ομάδα μου, γυρίζουμε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα, κάναμε. Το τελευταίο μου κάμεν ήταν στο Σκαλίνι στην Αγλαντζά. Είχε 150 άτομα, πολλά ωραία νύχτα. Αλλά ήταν το τελευταίο μου κάμεν. Και τώρα κάνω μόνο μου τέγια μετά από 7 μήνες. Αν δεν φέρετε σημειώσεις, γεμίσαμε το τραπέζι σημειώσεις. Ναι, ακριβώς. Έτσι, πιάμε και ο Μαρίνος, πιάμε την Κυριακή. Να λέμε να κάνουμε stand-up comedy drafty. Τα είστε μου και ο μέρες. Ξέρετε, γιατί. Λάω το να κάνουμε, να πιάμε κόσμο λόγω του. Μόλις το ανακοινώσαμε, γεμίσαμε την πρώτη νυχτά. Ύστερα βάλαμε δεύτερη, γεμίσαμε δεύτερη. Και βάλαμε και τρίτη τώρα για την πέμπτη. Μάλιστα. Ναι, ναι. Τώρα πώς ήσουν Αγγλία, δηλαδή. Ήταν διαφορετικός ο κόσμος. Πώς τα συνδυάσεις να γνωρίσεις τον κόσμο που μπορεί, πώς η διαφορετική νοοτροπία με τον Κυπρέα που... Με το χιούμορ θέλω να πει. Ναι, με το... Ναι, το χιούμορ μας είναι να έχω διαφορετικό των Κυπραϊκών που το αγγλικό. Το τι ίσως μπορούμε να ανοιχτούμε σαν... Ναι, ναι. Σαν που είδα έτσι λίγο το stand-up comedy της Αγγλίας, οι Εγγλέζοι πάσουν stand-up comedy και περιμένουν ότι είναι να έρθει ο κομικός να σπειράξει. Ναι. Αν πράσουν που περιμένουν τον το πράγμα και αρέσκει τους. Ενώ εμάς το χιούμορ μας δεν είναι έτσι, γιατί πράσιμο πολλά προσεκτικός. Ναι, να μου να πει και ξέρω. Οι Εγγλέζοι, το χιούμορ τους είναι τούτο, να πειράζει ο ένας τον άλλον και άγρια, ας πούμε. Ναι, ειρωνεύκουν τα κάπου. Πολύ είναι ειρωνία, ρε φίλε. Και μόλις πει Αγγλία, εγώ δεν το συνειδητοποίησα το πράγμα, δεν το κατάλαβα. Και δούλευκα σπέντε στο φυσιά, εγώ που ήταν Εγγλέζοι, επειράζαμε συνέχεια. Σαν τώρα δεν μου με περιπέζουν τώρα όταν έχουν πάρει. Ξέρεις, ποιά είναι εμένα, δεν τα με περιπέζουν, δεν τα ειρώνεις, ναι. Ύστερα όμως πακέψα καταλάβαινα το χιούμορ του. Εμάς ήσουν το τσεσί. Που δεν τους έδιουν αμάντα και άρεσκαν τους πάρα πολλά το πράγμα. Αν έχεις τη διανταβέρνα, έχεις και προσκαλές τους, σε πέρασαν μου, μάρα ένα από το τίποτα. Ρε, να μιλάτε, σε ρούμπα. Μας την τούτη φάση, αν τους πεις τιμή, να σου πούς είναι how much, τα πόσα, ξέρεις. Ο αφόν μου, να λέει μόνο κομπάρε, μου αρέσκει που μου λάνουν έτσι οι Εγγλέζοι, ρε κομπάρε. Εν τόσο είχε όντως είμαι, λάω του, πειράζουν σε λάω του. Αστιεύκουσε, πρέπει να στέψει και οριζεί πίσω. Και αν μου σου λάλλουσε πόσα, πρέπει να του πεις εσύ, όχι, λάω του σε εγώ, ξέρω του. Πολλά φτηνά, ναι. Θα γίνει ακριβά, καταλαβαίνεις, ναι, ναι, τα να το κάνουμε κι άλλο πάνω την τιμή. Μάλιστα. Ξέρεις, τίποτα τα όλοι. Ναι, ναι, ξέρεις τον τρόπο τους. Ακριβώς. Και στην Κύπρο είναι που έτσι, τι συνάντησες, δυσκολίες, ας πούμε. Τίποτε, ρε φίλε, χτύπα ξύλο, τίποτε, μια χαρά. Άμα το κερδίσεις τον άλλο γίνεται πιστώσω πάρα σου. Να σου πω, είναι το στυλ της κομμωδίας που κάνω εγώ, και περισσότεροι stand-up κομμωδία, είναι πολλά αυτοσαρκαστικό. Και ξέρεις, άμα να κοιτάμε και να κρύψεις την αυτούς αρκάζεσαι, ο άλλος χαλαρώνει η θέμα και λέει, θα με πειράξει εμένα εντάξει, ας πούμε, διότι ήδη έκαμε τον εαυτόν του χώμανο. Ναι, άρα είναι ένας τρόπος του. Ναι, να πιάνει και τον άλλο, να το κάνει στον άλλο χαλαρώνει, ας πούμε. Να σου πω εσύ σημαντικό, γιατί τώρα στις μέρες μας, όπως είναι, γιατί ελέγξα πράγματα με τον κορονοϊό πριν, όλοι γυρεύκουν έναν τρόπο να... Ξεδώσουν λίγο να χαλαρώσουν, ας πούμε. Και πολλά καλό είναι όλο εδώ. Και λέω και από το ίντερνετ, ας πούμε, το ότι υπάρχει μέσα στο TikTok και το Instagram. Αλλά εδώ που κάνουμε στο stand-up comedy, δηλαδή θωρείς το και εσύ να είσαι εγκαιμάτου, γιατί έχει την ανάγκη να δει κάτι. Έχει την ανάγκη να ελάσσει ο κόσμος, ρε φίλε, ναι. Όπως τώρα λες. Και ειδικά εννοούμεσα που κάνεις κάτι πράγματα καθημερινά, ας πούμε. Ναι, ναι. Για μένα τούτο είναι το πιο ωραίο, να ειρωνεύκομαι τα καθημερινά τα πράγματα, να τα κομμωδοποιώ. Τα διακομωδώ. Φίλε, είναι τότσα θυμώ τα ελληνικά 20 χρόνια Αγγλία είναι πολύ κουβέντα. Και κάνω και show ας πέντια ώρα, αλλά καταλάβεις ότι έχω έτσι, έχουμε λίγο, ναι. Φυσιολογικό πιστεύω. Πολλά λίστα καθημερινά, αρέσκει μου πάρα πολύ το πράγμα, διότι ο άλλος ταυτίζεται. Ναι. Ξέρεις, θωρεί κάτι που κάνει και ξαφνικά θωρεί το με άλλον τρόπο και άρεσε για που βγάλεις το γέγιο. Ξέρεις τι όμως θωρώ που τώρα μιλήσω ότι όντως κάποιος θωρεί τον εαυτόν του μέσα από εκείνο ας πούμε. Ναι, ναι. Απλά είναι κάτι που σκέφτηκε, δεν σκέφτηκε ποτέ να το δείξει να το κάνει. Μπράβο. Και κάνει το ρεσί με έναν κόμμα με τον δικό σου τρόπο. Ναι, 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 ναι. Νομίζω εν τούτο που τους
Συγχαρώσεις έναν, ότι κέρδισες του τούτον ότι κάνεις πράγματα καθημερινά που συναντούμε όλοι. Μπράβο. Και σκεφτούμαστε, να. Απλά δεν τα είπαμε ποτέ, ας πούμε. Ναι, τι μπορεί να με κοβεί μια στιγμή, μια σχέση που θέλεις να πεις κάτι και δεν το είπες. Και εσύ κάνεις τη φαντασία, ναι, τα θα γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Σαν ποιο το βίντεο που κάναμε, που πες για τη σχέση, ποιο βίντεο που κάναμε που τρώει ο αρσενικός σας πέντε, είναι κοπελό απέναντι. Και στην αρχή πρώτο ραντεβού, μάζει το αρσενικό και χτυπά τα χαπιάντια λίγο ώρα. Τα σιγά, να σπάει στο πιάτο, ξέρεις. Και στα 6 μήνες μετά τις σχέσεις, είπαμε σιγά σιγά, να θέλουμε άλλα πιάτα. Και στα 3 χρόνια σχέσεις, φάωσα να βγάλεις, να βγάλεις τρύπα. Να βγάλεις το κρου έτσι στο τρύπο, να τρώεις που βάζουν. Ακριβώς, τα έχουμε χαλαρώνεις. Ναι, είναι αλήθεια. Ένα σε πόνο τώρα στο κομμάτι της ομάδας μας. Ναι, ήσουν για χρόνια Αγγλία. Ναι. Ήσουν πως τυχερούς. Πες μου, ρε, πριν ξεκινήσουμε, έκανε ταξίδια. Ναι. Πότε θυμάσαι τον... ή ποιο ήταν το πρώτο παιχνίδι που θυμάσαι έτσι πιο έντονα. Το πιο έντονα, το 99 που πιάμε το... που ήρθαν το πρωτάθλημα. Που δέραμε τη Λίβερπουλ τελευταίο παιχνίδι 2-0. Εντάξει ήταν τα πράγματα. Θέλαμε να νικήσουμε, πέσαμε το τελευταίο παιχνίδι τη Λίβερπουλ και έπρεπε να ιδέρουμε με δύο τέρμα διαφορά για να πιάνε το πρωτάθλημα. Α, μάνα. Ναι, το 99. Και είμαστε στα σπίτι και ακούγαμε το που το ράδιο στην Κύπρο. Και έβαλε το πρώτο ο Άλαν Σμιθ και το δεύτερο έβαλε το ο Τόμας στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Και η φάση είχε τραυματισμό, άθυνο και τραυματιστική. Ένα παίκτης στη Λίβερπουλ ήταν στο... ήταν κάθε του να σου πω, και θέλεις τον Τζον Μπάνς, θέλεις τον Μακμάχον που ήταν ένα μηδέ και έκανα ένα τόκα, αφού είναι δικαιώσει το παιχνίδι. Εντάξει, το πάθλημα, ναι. Και ξαφνικά ήταν τρεις παγιές, έπιαν την ο Λούκιτς, ο πορτάτης μας, Ντίξον, νομίζω ο Σμιθ που του έκανα, νομίζω άλλα Σμιθ και ο Χαγιάν και έκανε μέσα στα πόδια ο Τόμας Τίγκ, έπιαν και μόνος το έβαλε το, 2-0. Και ήταν... και ρωτεύτηκες. Ναι, ναι. Εντάξει, πάντα μου μοιράσαι, αλλά θυμούμε να έτσι το πρώτο παιχνίδι αν γίνει. Ναι, πολλές φορές έτσι πιο έντονα. Έντονα, ναι, ναι. Και πήγες μετά, δεν ξέρεις και κάνεις γιατί με το... πήγαμε, πήγα για το Arsenal Real Madrid στο Bernabeu, που τους έγραμε 1-0. Όχι, το... το που πήγαμε στα ημιτελικά, τελικό. Όχι, ναι, η χρονιά που ήταν τελικό ήταν το 8. Ναι, ναι, μπράβο. Το 8 που ήταν. Το 8 που ήταν. Εγώ με πότε ήταν. Το 10. Ναι, κάπου ήταν. Και δεν έγραμε τους 1-0. Ήταν που πήγαν ο Ρίδι Μάπα με μέση και πήγαν και βάλαν το. Τα παίχτες ήταν γίνος. Και γι' αυτό μου με νευρίαζαν κάποτε και ο παίχτες. Τα θαύμαζα τον. Αλλά επειδή ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει κάτι μαγικό και ο παίχτης, θυμώνα που δεν το κάνουμε πιο συχνά. Να, ναι, και έμεινε κάπου στάση που και ήταν οι στιγμές τούτες ήταν μετρημένες. Ναι, μετρημένες εν τούτον και ξέρεις ότι μπορούσε να πάσα στιγμή να το κάνει το πράγμα. Και θυμώνα λίγο μαζί το ας πούμε που το εθώρουν τούτο. Δηλαδή, άμα σκεφτείς ότι ποτέ δεν έβαλε τέρμα σε τελικό που παίξαμε. Τελικό δεν έβαλε τέρμα ποτέ του ομί, εκείνη σκέφτεται το πράγμα. Καρτεράς που δεν τον παίκτη να βάλει το τέρμα. Ναι, ο κοτσίς σου. Ήταν και μετά ο Ανρί και μετά από τον Ανρί ήταν το χάος. Επειδή συγκρίνουν τα όλοι με τον Ανρί. Βασικά εντάξει ήταν και ο Βαν Πέρσι, αλλά ήταν πιο μητσίς. Ήταν από τον Ανρί, ο βασικός ο κολοσκόρερ μας ήταν ο Βαν Πέρσι. Εντάξει, ο Βαν Πέρσι και ο Βαν Πέρσι πιστεύω είναι εδώ και καλά χρόνια στην Arsenal. Να σου πω, έκανα μια συζήτηση μπροστά και μένα από τα ρεπόρτερ της Arsenal και μου επηρεαστήκαν και πολλά νοοοικονομικά διότι που μετακομίσαν από το Highbury και μια στο Emirates και γίνει το διάστημα που μετακομίσαν οι άλλες ομάδες έπαιξαν παίχτες και πράγματα και η Arsenal δεν μπορεί να κρατήσει τους παίχτες πίσω. Δεν μπορούσαν. Αν και διότι είχαν 250 εκατομμύρια που μας έκατσαν το γήπεδο και ο Wenger είχε και φιλοσοφία ότι αν κερδίσω πρωτάθλημα, λέει, με 10 εκατομμύρια μείον του προϋπολογισμού μου, δηλαδή να βγω 10 εκατομμύρια χρέος, ας πούμε, για μένα δεν είναι πετυχημένη σεζόν. Μάλιστα. Πρέπει να θα κερδίσω πρωτάθλημα, πρέπει να κερδίσω και να είμαι το budget μου να είναι ίσα-ίσα. Όσα έπια εδώ, δεν έχει να χάσω. Περιπέζαν τον ότι ήσουν οικονομολόγος παραπάνω.
Αλλά εντάξει, ήταν τώρα μπροστά. Τι να που πίστευκε και ο Βέγγερ. Αδίκησε τον εαυτό του που άρχισε λίγο να φύγει. Ναι. Έπρεπε να φύγει έτσι και τρεις σεζόν λίγο πιο πριν. Ή να εξόρκιαζε λίγο περίπτωμα και ένα λόγο να παίκτη. Αν και εξόρκιαζε τις τελευταίες κανένα δύο σεζόν που πιάνε και τον... Ναι, τον Οζίλ. Έχει πολλά λεφτά και τον Οζίλ. Και του έμαζε πολύ ευκή και νόζι. Ναι, και ο Μεταγραφούρ και έτσι ήταν 7. Ναι, και το άλλο το λάθος πιστεύω είναι ότι μόλις πήγαινε ο Αρσεν Βέγγερ, για πρώτα 5-6 χρόνια είχε πολλούς σκάουτ σε όλη την Ευρώπη, ευρίσκαν τους πιο καλούς παίχτες μητσούς και πιάνναμε τους. Πάντα ρε κουμπά. Κνάπρι, Τσοβόρκο που τα στέγανε, ενώ έφεραν τους μητσούς. Ναι, και ο Ρίς, ο Ανέλκα, και αν τον 500.000 ας πούμε, ναι. Και εδώ κάμε τον 23 εκατομμύρια. Κατάλαβες, εν τούτον, ενώ στα τελευταία χρόνια δεν ευκάλαμε ούτε τους παίχτες που ευκάλαμε παγιά, τους μητσούς. Και που την Ακαδημία μας πάλι δεν περνούσαν, δεν ευκαίναν μπροστά καλοί παίχτες. Ήταν τούτα κανένα δύο πράγματα που... Εγώ νομίζω αδίκησε έτσι λίγο τον εαυτό του, δεν μπορεί να φύγει λίγο πιο γρήγορα. Μετά πέσε όλο το βάρος πάνω του. Έπαιζε το βάρος πάνω του. Δεν μπορεί να χειριστεί. Ακούω να δεις, σαν να σπέντω ο Βέγγερ ήταν τόσα χρόνια στην Αρσενά που πιστεύω... 23 χρόνια. Ναι, 23 χρόνια που ανελάλεν δώστε μου λεφτά και πιο πριν ήταν να το ακούσει. Ήταν η πολιτική της Αρσενά πάντα να εξορκιάζουν πολλά λεφτά, αλλά πιστεύω ότι είχε τόσο πολύ δύναμη ο Βέγγερ που ήταν να του δώκουσε, ήταν να του δίνουν λεφτά πάντα. Ας 23 χρόνια να του δίνουν σημαίνει επεράσαν και αλλάξαν ανθρώποι και η δύναμη δική σου ναι. Ή το πόσο επηρέαζες ήταν πολλά πιο... Έφτανε στο ίδιο το σημείο με το κουβίου κλάδα. Ακριβώς. Και πόσο μάλλον Αγγλία που ο προπονητής έχει κάποια δύναμη ο προπονητής. Δεν έχει κάποιον να του πει να μπορεί να κάνει ας πούμε. Ναι. Και προπονητής ούτε ο πρόεδρος δεν ξέρει. Ακριβώς. Ναι. Ξέρεις τον προπονητή περί του πρόεδρο. Ναι. Εντάξει τώρα το Νοέμβρη έκαμε τα μαύρα, τώρα είναι ο Αρτέτα. Χτίζει ο Αρτέτα, χτίζει πιστεύω, σιγά σιγά. Έχει προοπτικές, αν θεωρείς το Τσετοράνο Μιτσούς, το Σάκα, το Σμιτρόου, έφερε τον Γκάπριε. Έχει κάποιους παίχτες έτσι καλούς. Αν και είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να είναι και η Ευρώπη να την πει. Και η χρονιά είναι παράξενη φέτη anyway, λόγω του ότι δεν είχε μειοπαδούς στα ΗΠΑ με τίποτε και γι' αυτό μου θέλει μια άλλες ομάδες να τρώνουν πολλά τέρματα και να χάνουν. Είναι σταθερή καθόλου η χρονιά φέτη. Ξέρεις, έγινε το κορονο έτσι ισοζήτησε λίγο τα πράγματα γιατί ήρθαν ομάδες που με το γήπεδο των κόσμων διαφέραν να μην πέρα από την ποιότητα. Εννοείται. Πιστεύω ότι το καλύτερο ματσιάζε μας φέτοι είναι με το Europa League και θωρώ το πολλά έτσι Arsenal Manchester τελικών. Έτσι εδώ. Είναι πιο εύκολο αντίπο, αλλά έτσι πιο. Ναι. Να είναι ωραίο νομίζω έτσι ο αγγλικός τελικός. Ναι, πάντα είναι ωραίο έτσι τελική. Και πού εσύ τι τέχνες και είδες που ταξίδεψες. Τούτον ήταν το ένα στο Περναμπέου. Ναι. Ήταν πολλά ωραία εμπειρία. Εντάξει το Περναμπέου υπερά ρε φίλε. Είναι πια αλλά φαντάζομαι πολλά ωραία. Εν τω μεταξύ δεν και φαίνεται. Είναι τέγια μες στη μέση της πόλης. Τα γυρό χτίρια τέγια μες στη μέση. Δεν περιμένεις ότι να είσαι ένα γήπεδο έτσι. Όπως θωρείς τα έτσι πολύ. Και παλάτι ρε φίλε. Αν παλάτι μπόξο φαίνεται πολλά έτσι επιβλητικό γήπεδο. Και το ίδιο που μπαίνει μέσα, τα ξέρω ποτέ μου, ήταν πολύ κρύα τα οποία με και τα φορούσαμε σακούς και φορούσαμε έτσι τον πράγματα. Κάτσαμε ψηλά, βάλουσε πάντα ψηλά για να μην ακούεσαι, ξέρεις. Το ίδιο και στο New Camp που πήγαμε, πάλι ψηλά. Και τα είχα πάει στην οροφή, είχε hitters. Θερμάσεις, δεν ξανά έτσι πράγμα. Μες το ύπαιο, ναι, που πάνω. Είχε θερμάσεις. Και όπως εγκάτσαμε, είχε τα θερμάσεις, άφησαν τις θερμάσεις και αβράσαμε μόνο μιας. Δεν ξέρω το πράγμα. Έχεις τις καφετέρειες σου, έχεις και το ωραίο. Μουσείο που έχει πάει και χωρίς τα τρόπαια του και ξέρω εγώ. Ήταν πολλά ωραία φάση, ναι, εντάξει, και που δέραμε φυσικά, ήταν top.
Άτε μάνα μου, άτε μάνα μου, πάμε, πάμε. Φεύγω, χωρίζουμε. Γιατί? Γιατί έχεις εμμονή με το ποδόσφαιρο. Εμμονή με το ποδόσφαιρο? Ναι. Θα φύγεις με τα γραφήν ή φεύγεις υπό συγκατοική? Πάλι. Άντε, γεια. Άρεσε μου πάρα πολλά και ο Μπερναμπέου, άρεσε μου και η Μαδρίτη, αλλά άρεσε μου πολλά και οι Εγγλέζοι, ο τρόπος τους που πανηγυρίσαν, που τραγουδούσαν μες στις πειραρίες, τα τραγούδια τους ούλα έχουν χιούμορ, ούλα τα, ξέρεις, ούλα τα συνθήματα τους έχουν χιούμορ και είναι ωραία φάση. Η αλήθεια είναι τούτο που περίγραψες, ενώ έτσι λες σαν τώρα έτσι που πες, είναι τούτη έννοια του να ταξιδεύεις με μια ομάδα να παραπάνεις σαν εμπειρία όλη, δηλαδή τις μέρες που να πάεις πριν να κάτσεις σε μια πειραρία, να τα πεις, ας πούμε, να τραγουδήσεις. Και όντως, πολλές φορές ακούς τα συστήματα σπέρον, αλλά εγώ τώρα παραπάνω να περιπέζουν κάποιον παρά να ξεδιμάζουν. Ναι, αφού ήμασταν στην Μαδρίτη, και τραγούσα και η Τότεναμ, η οπαδή της Άρσεναλ. Τα τραγούσα και η Τότεναμ ότι είναι καλή ομάδα ως πέντε, ξέρεις. Και έτσι τραγουδιστά, και απολαμβάνεις τους ραφούς. Ακριβώς. Ή περιπέτσαν τη Ρεάλ Μαδρίτη είναι ότι τα πουλήσαμε σε ένα παλαβόνα, ας πέντε, η Αμαδέλκα. Εντάξει, μυαλός παίχτης, αλλά δεν τους ευκήγε που πήγε στην Αμαδρίτη. Και τα περιπέτσαν τους ότι ευκήγαμε το μεταβόσιο και είμαστε στον 23 εκατομμύρια. Όχι πως είχε, αλλά έτσι επίπεδο νομίζω λίγο πήγαν όλοι σε ένα mood διαφορετικό, ας πούμε, που να απολαύσεις το θέαμα, να φύγω, να κάνουμε. Ναι, ήταν πολλά ωραία. Και προσφέρεις το πράγμα, προσφέρεις μια εμπειρία γενικά. Πολύ που είναι Κύπρο, που είπα, μια εμπειρία συνολική. Ενώ να πάει στο καφέ, να πάει στο μουσείο, να πάει στο δόντα, να δεις τι μάπα να απολαύσεις. Όχι απλά πάει τα πριν να... Να μισώ έναν τζαφίδι, ας πούμε. Ακριβώς, όπως το είπες. Μια εμπειρία. Είναι μόνο το ταξίδι, στο αεροδρόμιο, όλους τους άλλους του οπαδούς. Ναι, ήταν όλα έτσι, ήταν πολλά ωραία. Και ο μέρες ήταν πάρα πολλά ωραία. Και πήγες με αυτός που τον είπες μου. Πήγες στο Nou Camp μαζί με την Μπαρσελόνα. Ναι. Τα παιχνίδια ήταν εδώ. Που έφυγε ο Απέρτσι, είχαν κοτσίνο ο Απέρτσι. Α, ναι, ήταν με τα πιέναμε καλά με το παιχνίδι. Ναι, πιέναμε καλά, αλλά πρέπει να αντεσετρώαμε με έναν κόλ διαφορά. Μόνο να περνούσαμε, αλλά είχαμε τις 4-2 τελικά που τις έφαγαμε νομίζω, 4-2. Και έφυγε ο επιθετικός μας ο Δανός, ξέρω το όνομα του τώρα. Ο Μπέντερ, ναι, ήταν φάση εκεί μόνος του και είναι το άλλο. Για να είναι σε τρία και μείναμε με 10 παίχτες. Ήταν αυκή, ήταν να είναι σε τρία, περνούσαμε, αλλά ο Μπέντερ, εντάξει. Επίσης και Χάιμπουργκ και Εμίρητς. Ναι. Εμίρητς, εντάξει, τα είπε, άρα είναι το είπε. Επισκέφτηκα το, αλλά είναι για παιχνίδι. Ναι. Ακόμα δεν θέλω να πάω να δω όλα. Όχι, πολλά ωραία κήπεδο. Θυμούμε που τα είχαν ανοίξει το Emirates και λαλούσαν, τα είχαν πολύ ησυχία, λαλούσαν τη βιβλιοθήκη. Τα είχα πει φωνάζουν οι οπαδοί της Αρσεναλούς, φωνάζουν οι οπαδοί της Αρσεναλούς. Αλλά που πήγαν κατάλαβα γιατί ρε κόμπα. Αφού κάθεσαι από την αναπαυτική θέση, για να αρχίσεις την πείρα σου, να φάει και hot dog και να κοιμηθείς. Γιατί ξεπίζω, ναι. Δεν είχε όρεξη να μου να ξεπίσεις. Ακριβώς, ναι, το μέλα σου. Είναι καλό του τώρα, δεν πρέπει να αναιτία. Είναι ωραίο το. Επτόλοι, το Highbury ήταν πιο ποδοσφαιρικό εκεί, φαντάζομαι. Ναι, το Highbury ήταν πιο... η ατμόσφαιρα ήταν διαφορετική. Επειδή ήταν πιο κοντά στο γήπεδο το Highbury, ακούνταν περί του οι οπαδοί. Και καταλαβαίνεις ότι ήταν το σπίτι της Arsenal εκεί μέσα. Ναι, όπως το πεις. Ενώ το Emirates, επειδή είναι πιο ησυχία, είναι σαν να έχει απλά ένα μεγάλο γήπεδο, και πάνε να παίξουν δυο μάτς εκεί μέσα, ναι. Ήταν διαφορετικά. Ναι, ήταν διαφορετικά. Που είχαμε το Highbury στο Champions League μας, προς το τέλος έπαιζαν στο Wembley, γιατί δεν έχουν εμπορλούς στο Highbury. Ξέρετε, υπήρχε ζήτηση για εισιτήρια, ξέρω, και έπαιζαν στο Wembley, αλλά εμάς έπαιρνε τούτο. Ήταν διαφορετικά για μένα. Εσύ, ναι, άλλο εκεί με το διαφορετικά, ξέρω, άλλες ομάδες.
Ήταν και πιο πλάτη το ύπεδον το Wembley. Φυσικά εντάξει, τούτο εμάς η ομάδα μας εκείνων καιρών θέλαμε να πλάτη το ύπεδον, θέλαμε τόπο να μπορούν να νιούν τις ομάδες. Έτσι όπως παίζαμε με τους Invisibles. Ήταν το Ήσουν καλό. Πήρον το που κάποιοι πλάτη σαν Invisibles. Όχι, ήμουν Birmingham. Ήμουν το 98 στο Ραβουχέ, αλλά πήγαινα κάτω και έβλεπα τους. Ο Μαδάρα τότε. Ναι. Πήγαινα κάτω και έβλεπα τους. Πού είναι τα Μαδάρα, Παναγία μου. Εντάξει, είναι κάτι που νομίζω δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Να περάσει ολόκληρη σεζόν και να με χάσεις παιχνίδι. Ναι, όχι, μιλούμε για κάτι, ειδικά με την Premier League, εντυπωσιακό σαν επίτευγμα. Δεν νομίζω να ξαναγίνει το πράγμα. Διότι είχαμε, δεν κάνει που παίζαμε και πολλά καλών ποδοσφαιρών. Είχε και τους παίκτες και νομίζω. Ήταν όλοι ένα και ένας. Ναι, όχι να κάνει. Κάμπελ, Ραν, Ρι, Πιρές, Μπέρκαμ. Ναι, Άσιλι Κόλ που την μια πάντα. Είχε τον Λόρεν που την άλλη. Ο Γιούμπερκ. Ο Γιούμπερτο Σίλβα νομίζω τότε. Και ο Σίλβα, ο Γιούμπερτο Σίλβα, ναι. Και με τους Invisible ήταν μόλις έφυγε ο Σίμα. Και ήρθε ο Λέμαν, ναι. Ναι, 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 πού είναι πρέπει να φύγει. Βίνου Κόουτ, ο Κάμπελ, για μένα ήταν η αρχή. Ο Άσλι Κόουτ ήταν η αρχή που έδειξε ότι τα λεφτά είναι πιο σημαντικά από τα τρόπαια. Ναι. Τζιν ήταν η αρχή για μένα. Γιατί θυμούμε που έφυγαν το βιβλίο ο Άσλι Κόουτ και λέει ότι προσφέρει μου 45.000 την εβδομάδα έρθενα και η Chelsea προσφέρει μου 50. Και πήγα στη Τσέρτσιν, δεν γίνεται τα λεφτά, Άσλι Κόουτ. Ναι, έτσι μου είπε ότι ήταν τεράστια διαφορά. Έμεινε τεράστια διαφορά για λόγους. Όμως, εδώ στα έργουν πάρα αφού θέλει τον τύχη να μείνει. Και μια για να παίχνει που ήταν σπουδαίος. Σπουδαίος και πως πιο καλύτερος left back μες στον κόσμο. Ναι, ναι, ήταν ο Άσλι Κόουτ. Και πήγα στη Τσέρτσιν, έπαιζε έναν λόγο, δεν τον έπαιξε. Ακριβώς ήταν λόγο που τον έχασαμε εμείς, ας πούμε Τσίσκο, εγώ ήταν καλύτερο χρόνο. Ναι, ναι, ήταν, ναι, δεν μιλάμε. Ήταν η αρχή για μένα που άφηνε τα πράγματα έτσι και άφηγαν και παίχτες να μεγαλώσουν πάρα πολλά πριν να φέρει άλλους. Ναι, ναι, να τους αντικαταστήσει. Να τους αντικαταστήσει. Έγινα, λάθη. Ναι, ναι. Όπου έφτασε. Εντάξει, πάρω πίσω να σου πω. Θα σε ενδιέφερνες να κάνεις σου καθόλου τηλεόραση με αυτόν το κομμάτι, να πούμε, που ασχολείσαι. Ας στο stand-up comedy. Ναι. Φίλε, να σου πω ότι αλήθεια το πιο σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή είναι να μπορώ να κάνω stand-up comedy μου. Δεν θέλω πολλά να το πάρω. Το show που κάνω, εντάξει, το show που κάνω, μια ώρα stand-up comedy, ας πούμε, θέλω πολλά να πάω. Και δύο λίγα. Ξέρω, ναι, λαλώνονται για έτσι. Ναι, ναι, ενώ είναι καλή προετοιμασία. Ναι, θέλω πολλά να το πάρω σε όλη την Κύπρο, ας πέντε σε χωρικά, θέλω πολλά να το πράγμα. Μα είδα που έβαλε σε ρωτούσε διαφορετικά. Ναι, στείλα μου καμπόσα, επειδή κλείσα χτες, κλείσα για σκαλή, αρκές του Μάη να πάω στην Αγλαντζιά μου να μου βάλε. Αύριο την Πέμπτη θα έρθω με κάποιον στη Λάρναγα. Εντάξει, εγώ σε κάνω την ώρα στην Αγία Βαρβάρα. Εντάξει, σιγά σιγά δεν θέλω κι άλλους τοπούς, αλλά θέλω σιγά σιγά να βρω κι άλλους. Πολλούς και λεμεσόν και πάφων. Θέλω πολλά. Είναι ωραίο με τα γενικά και να γυρίζει. Και τα χορκά, ενώ κάτι λίγο μου πας τα χορκά που δεν τους είναι δυνατόν να είναι τα πράγματα. Και χωρίς μόνο τηλεόραση. Ναι, ναι, χωρίς μόνο τηλεόραση. Ενώ δεν θα σε δούσει. Ούτε από TikTok, ούτε από διαδικτύο, ούτε από... Θέλω πολλά να με δουν τούτοι. Διότι τα πράγματα που λαλώ είναι να ταυτιστούν και να γελάσουν πολλά, ας πούμε. Ναι, είναι ωραίο γιατί είναι γερεύκος, ξέρεις κάποτε μέχρι να κάνει κλειστό κάθε θεατρό. Δηλαδή ψάχνουν λίγες εναλλακτικές δημιουργίες, γιατί σαν τους απομακρυσμένους μέσα στα χωρικά της Κύπρου που δουν αυτές πολιτιστικές εκδηλώσεις ή οποιοδήποτε άλλο εκδηλώσεις. Κι άμα είναι να έχει εκδηλώσει που βρουν την άνθρωση, που είναι καλό τούτο. Ετοιμάζονται, λες, είναι η έξοδος του έρχου και έτσι εσύ να δείξω ότι μπορεί να τσιπτάμε μαζί του, ας πούμε. Καλό, ναι. Πήγαμε στο Τζιλάνι πριν, ήταν πριν μεταξύ του, μας ξακλείσαν καραντίνα και εις πρώτης, μες στη μέση και κάμασι είχα έτσι όπως την εκδήλωση μες στην πλατεία του Χορκού, εξωτερικός χορός. Εντάξει, εκείνη δεν ξέρω να σταναπώ ότι να μου μπορεί να ξέρω
ξέραμε λίγο από TikTok. Ναι, ήταν τόσο. Δεν ξέραμε που ήταν να λούσει. Έφυλε έτσι, η νύχτα ήταν μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Τα είχαν πολύ γέγιο. Πολύ γέγιο. Ξέρετε, να δω και εσύ, μπορώ να είσαι παραπάνω. Άλλο να κάνεις τα βίντεο σπίτι και άλλο να είσαι για μένα, να δεις το αστείο και να γελούν οι άλλοι. Ναι. Ένα άλλο το... Αφού είναι τούτο που μου αρέσει και εμένα, να το ακούσω γέγιο. Γι' αυτό μου είπες και εγώ την τηλεόραση, με έπρεπε πολύ να απασχολείω το πράγμα. Γιατί είπα στο πράγμα μου... Ναι, γιατί στο τέτοιο σημείο είναι να αρέσεις στην κάμερα και να... Ναι, το είναι πράγμα, είτε κάνω στο TikTok, αφού πάλι τα views μου αν τα είσαι και από έχεις χιλιάς το βίντεο, έχω 300, έχει που έχουν 20, αν σου πω χωρίτα ο κόσμος, αλλά εντάξει. Φτάνει είναι να μπορώ να κάνω stand-up comedy μου, το είναι πιο σημαντικό. Ένα σου άλλο δύο channels τώρα πριν. Να μας πεις ένα πιο έξω αν είναι που ετοίμασες, νομίζω ότι η κάμερα να έπουσε θωρεί να μας κάνεις ένα stand-up comedy, να το έχουμε, να μοιραστείς κάποια στιγμή ένα έξω αφήνει να σταθείς ειδικά χοντάς και μετά να σε βάλω, μπορεί να μας τα σπάσεις δουλειά, μπορείς να με η μάπα να κάνεις. Με η μάπα? Ένα πιο, με μας τα σπάσεις δουλειά. Ναι. Έλα, έχει δύο τύπους δάμε, ένα με μπλε φανέλα και ένα με κότσινη. Ποιος θέλει να παίξω? Κοινό με την μπλε φανέλα. Με τον παίξεις είναι ο αφός μου. Τον άλλο με την κότσινη να παίξεις. Ναι. Επέμενε έτσι, έτσι πριν κλείσουμε, πούμε να μπόρεσε δύο ο κόσμος γενικότερα. Επόμενη εμφάνιση θα είναι 7 του Μάη. Στο σκαλί της Αγαλαντζιάς. Λευκοσία. Λευκοσία, ναι, ξαναπαίξαμε για μένα πάρα πολύ ωραία. Ανυπομονώ πολλά να σου πω την αλήθεια, διότι όπως σου είπα, εντάξει, ξαναπαίξαμε και ήταν πολλά καλά. Εξωτερικός χώρος και ησυχία είναι ό,τι πρέπει για μένα. Εντάξει, μόλις μας είπανε μας σκαλί της Αγαλαντζιάς ότι να παίξουμε, ενθουσιάστηκα, ωραία που μου πάρει να παίξω σε αμφιθέατρο, να δω τέλεια. Τελικά έτσι σε αμφιθέατρο, όμως ήταν στην πλατεία δίπλα. Έχουν και πλατεία δίπλα, εντάξει, μπορεί να 50 άτομα, αλλά ξέρεις, εγώ άκουσα έτσι κανένα, αλλά ήταν παραμφιθέατρο, τελικά είναι η πλατεία. Άκυρο. Κάμε την λαρωρά, τελικά είναι στην πλατεία. Τέλεια, 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 τέλεια. Έχουν αίθουσα που κάνουν μουσική, ξέρω, έχουν καφετέρια δίπλα, έχουν πλατεία πάνω που κάνουν άλλα events και έχουν και το αμφιθέατρο, γιατί δεν σε βρίσκει διαφορετικούς τόπους. Πολλά ωραία. Και νουλα πολλά οργανωμένα. Ναι, είναι ωραίος και τόπος τους να βρίσκει. Ναι, πάρα πολλά ωραίος. Λοιπόν, έχουμε με άλλον μετά... Ακόμα δεν κλείσα τίποτε, αλλά όπως είπα, μιλώ και για Λάρνακα. Να κάνουμε στο Shooters στη Λάρνακα. Αλλά δεν κλείσα τίποτε, δεν κλείσα ημερομηνία για μένα ακόμα. Να τους δω την Πέμπτη να μιλήσω μαζί τους. Εύχομαι να επειδή, αν να προγραμματίσουμε το να έρθουμε. Ευχαριστώ φίλε μου, θέλω πολλά να έρθετε να με δείτε. Να γαονίσουμε. Ή εμένα ή με την ομάδα μου πάλι. Τώρα είναι στη Λευκοσία, να γαονίσουμε. Ναι, στη Λευκοσία. Μάλλον να πω και του Κωνσταντίνου του Ψηλίδη μάλλον να έρθει έτσι την νύχτα να κάνει έτσι λίγο γίνος. Πολλά καλά. Είναι πολλά για την νύχτα, πολλά για την νύχτα. Άλλος και γιατί θα είναι ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Και ο Ψηλίδης είναι πολλά καλό και ο άλλος και ο άτομα ο Παύλος Παυλίδης και η Χριστά Χριστοφή είναι η ομάδα μου που κάνουμε μαζί. Πολλά δυνατή και τέσσερις, πάρα πολλά καλά. Γιατί ανυπομονούμε να σας δούμε και εσάς και όλους τέτοιους όλους μαζί. Ναι, 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 πολλά ωραία. Να το ευχαριστούμε, χάρηκα πολλά που τα είπαμε, που την πρώτη στιγμή που θα στεραίσουν έτσι. Εννοείται, άμα αν συνάφερες άρχισε να λύνω μέσα. Ναι, 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 ήταν νομίζω πολλά ωραία, εναλλακτική, διαφορετική, να γνωρίζουν και τον έτσι ο Ζαχαρία λίγο που μια διαφορετική οπτική γωνία. Ναι, ναι, εντάξει, αν και θεωρούμε πολλά μας τα βίντεο με τη Φέλλαν της Άρσενα. Ναι, ξέρουμε ότι... Έπειραζει, ξεχωριστόν τότε. Ναι, σίγουρα, εννοείται. Λοιπόν, ευχαριστούμε έτσι να μέσετε να... Ναι, ευχαριστούμε παιδιά. Πάει καλά. Ακολουθάτε με στο Instagram, κάθε μέρα σε όβαλο κομικά βίντεο, Ζαχαρία Ζανέτσου, ή στη σελίδα μου στο Facebook, Ζαχαρία Stand Up Comedy, ή TikTok, Ζαχαρία Sugar. Πάμε πολλά γελί. Το 65 λογαράθηκε μία νοήτων να μην έτσι ώστε να μπορούμε να μην έτσι. Μπράβο το σύντημα. Αν τον άλλο μετά. Αν τον τώρα. Δεν έχει συμφωνώ. Τίποτα. Αν τον τώρα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ παιδιά. Και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ.
Η Μαρίτσα μιλούσε με τη φίλη της την Ανού για το τι θα κάνουν με την οικογένειά τους στο Σαββατοκυριακό όταν η Ανού της είπε ότι θα πήγαινε με τον άντρα της στον Πανίκο να φάνε brunch. Θέλουμε και εμείς να πάμε να φάμε brunch. Ο Κωστής δεν μας παίρνει που πότε. Νομίζω αξίζει μου και εμένα ένα Σάββατο να φάω ψωμί με αβοκάτο και μπέικον. Ε Κωστή, ενώ μας παρέσει και εμάς να φάμε brunch. Εν μπορείτε να μείτε να πλάσω, α. Ωμπαρέ, επέλανε εμένα την πάρα φάει βράντς. Είχε και στο χορκό της βράντς. Να μας παρήσεις και εμάς, γιατί είμαστε τίποτε παρακατηνοί εμείς. Δεν κάνεις μάνα μου εσύ για βράντς. Φορώ τις γυναίκες που πάσει και φορούν πόντα παπούτσια τα λουπουτάν. Πού να σε πάρω εσένα με τα φλιφλό. Να φάει ψουμί και γιάν. Έτσι όπως είσαι τώρα πήγαινε στο χορκό. Ένα και κανένα μνημόσυνο. Να φάει και αμέ.